Το 1925 ιδρύεται η κοινότητα Νέων Λιωσίων, αποσπόμενη από το Δήμο Αθηναίων. Στα διοικητικά οριά της υπάγεται τη Συνοικία των Αγίων, αποτελούμενη από 4 γειτονιές με πληθυσμό μερικές εκατοντάδες ψυχές. 23 Σεπτεμβρίου του 1927. Αναγνωρίζεται εν το νομό Αττικοβιωτίας, επαρχία Αττικής, η Σιδίαν κοινότητα ο συνοικισμός των Αγίων Αναργύρων υπό το όνομα Κοινότης Αγίων Αναργύρων και με έδραν των ομώνυμων συνοικισμών. Εφημερίδα Φωνή, 16 Εβδόμου 1950. Οι τότε λίγοι κάτοικοι απεφάσισαν να συλλέξουν υπογραφές και να ζητήσουν την ίδρυση κοινότητος. Άρχισαν λοιπόν την εργασία αυτή οι γεροντότεροι και σεβασμιότεροι κάτοικοι. Έτσι συγκέντρωσαν 152 υπογραφάς, τα οποία υπέβαλαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο και εξέδωκε το σχετικό διάταγμα περί ανακηρύξεως της κοινότητος Αγίων Αναργύρων υπογραφέν υπό του τότε αειμνήστου Προέδρου της Δημοκρατίας Παύλου Κουντουριώτη την 23η Σεπτεμβρίου 1927. Πρώτος κοινοτάρχης ο Παναγιώτης Μανολέσης. Στη συνέχεια αναδείχθηκαν στο αξίωμα του Προέδρου οι Ιωάννης Κούγελος, Αναστάσιος Καραμέρος, Στυλιανός Πεδουλάκης, Απόστολος Μαγουλάς, Γεώργιος Καρβούνης, Ιωάννης Μέρλας, Ιωάννης Καρπέλης, Αναστάσιος Δουρπουλής και Ηλίας Μελάς. Στους Αγίους Αναργύρους ήρθαμε με τη χείρα μητέρα μου και τις δύο αδελφές μου το 27. Η μητέρα μου δούλεψε στο 301. Δούλευαν τότε πολλές γυναίκες μέσα. Τότε λεγόταν αποθήκη πυρομαχικών Νέων Λιωσίων. Από τα 16-17 χρόνια έπεσα στις οικοδομές. Όλα τα σπίτια που φτιάχναν τότε ήταν μικρά, φτωχικά. Ένα δωμάτιο και μια κουζίνα. Πού να βρούμε τότε τούβλα ή άλλα υλικά. Με πλήθρες χτίζαμε τότε. Το νερό το παίρναμε κάπως έτσι. Υπήρχαν βρύσες που δίναν 2 ώρες το πρωί και 2 το απόγευμα. Νερουλάδες εμείς εδώ δεν θυμάμαι να είχαμε εκτός από ένα μπεδουλάκι, ο οποίος φώναζε τα πρωινά «νερό, νερό» και άνοιγε τις βρύσες ας πούμε στις 7 και στις 9 έκλεινε το νερό. Στη συνέχεια για τη μεγάλη μας χρήση παίρναμε από πηγάδια. Το Σεπτέμβριο του 1928 μια ξύλινη παράγκα ξυλώνεται από τα προσφυγικά παραπήγματα του Πειραιά και στείνεται δίπλα στην εκκλησία. Σχολείο πηγαίναμε στις παράγκες, πρωί-απόγευμα, χωρισμένοι ανά 2 τάξεις. Πρώτη Δευτέρα μαζί έκαναν μάθημα, Τρίτη με Τετάρτη, Πέμπτη με Έκτη. Πρώτη δασκάλα, όταν εγώ ήμουν 6 χρονών, στην πρώτη τάξη, θυμάμαι ότι είχαμε την κυρία Μαρία Περακάκη. Και επίσης θυμάμαι τον κύριο Δημητροκάλη, με τον οποίο έχω και τη φωτογραφία. Επίσης θυμάμαι και τη δασκάλα που είχα στην Τετάρτη Δημοτικού. Ήταν η μακρή Ευθαλία, κόρη της μαμής, της Μπουκουρίνας. Το 33 πρέπει να υπήρχαν 50-60 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. Δημοτικό ήταν. Για γυμνάσιο τα παιδιά πηγαίνανε νομίζω με τα πόδια στο 9ο στην οδό Λιωσίων ή στο 8ο στην οδό Αχαρνών. Το σχολείο λειτουργήσε στις παράγκες σχεδόν 30 χρόνια. Το 1951 θεμελιώνεται το πρώτο δημοτικό. Το 1931 ήρθε το ρεύμα και ο χώρος μεταξύ της εκκλησίας και των γραφείων της κοινότητος άλλαξε όψη. Στους δρόμους γύρω από τη σημερινή πλατεία δημιουργείται μια δυναμική αγορά. Εκεί γύρω στα 8-10 χρονών θυμάμαι το φούρνο του Δράσου στην Αγίων Αναργύρων απέναντι από το Σαφραντζά, το οποίο εγώ το πρόλαβα μπακάλικο. Στη γωνία της σημερινής δημαρχίας ήταν το καφενείο του Φραντζέσκου Μαντιλαρά. Επίσης θυμάμαι απέναντι από την εκκλησία το χασάπικο του Μαραγκάκη, ένα τσαγκαράδικο του Μπαρμπαθωμά και το δασαρχείο. Πιο κάτω, το μπακάλικο του Πολύκαρπου Ευσταθείου.
Το πρώτο λεωφορείο το κυκλοφόρησε ο Φώτης ο Χασάπογλου. Αυτό πρέπει ανάμεσα στο 26 και το 28. Και ήταν αυτός που είχε και το Χάνι στην περιοχή. Εκεί που είναι και το άγαλμα του Βενιζέλου. Εγώ το πρόλαβα σαν κέντρο διασκέδασης. Πιο πίσω υπήρχαν ελιές, τότε πουλάγα λεμονάδες στο κέντρο και ήμουνα 15 χρονών, γι' αυτό το θυμάμαι έτσι έντονα. Είχε επίσης πρόβατα εδώ, γουρούνια, γελάδια. Είχε επίσης και το σανοπωλείο του Μαυροειδή στη γωνία, απέναντι από το φούρνο. Ερχόντουσαν οι λιωσώτες και οι καματεριώτες, οι οποίοι πουλάγαν τα ζαρζαβατικά, σίκα, σταφύλια, τέτοια πράγματα, και πίνανε σε μια ταβέρνα του Κουτσομάρκου. Δέναν τα γαϊδουράκια τους, παίρνανε σανό όπως κάνουν τα αυτοκίνητα σήμερα με τη βενζίνα, και φεύγανε και πηγαίνανε σπίτια τους. Μια στατιστική έρευνα τη δεκαετία του 1930 για τον τόπο καταγωγής των κατοίκων των Αγίων μας λέει. 30% Κυκλαδίτες, κύρια Μικονιάτες, Ναξιώτες, Ανδριώτες, Συριανοί και Τζιώτες. 17% από άλλες συνοικίες της Αθήνας και τα γύρω χωριά της Αττικής. 20% Πελοποννήσι, 11% Μικρασιάτες. Σε μικρότερα ποσοστά, αλλά με ισχυρή και συμπαγή παρουσία, Κεφαλονίτες, Κερκυραίοι, Κρήτες, αλλά και πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία, τη Ρουμανία. Μέχρι και κοζάκι του Ντόν και του Κουμπάνου.